Διανύουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε. Έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλιών στο νοσοκομείο μας. Ήδη εφαρμόζουμε το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο έχουμε κάνει ένα καλό προγραμματισμό για να μπορέσουμε να παρέχουμε διαθέσιμες κλίνες COVID αρκετές στοιχείο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσα άτομα νοσηλεύονται? Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 12 άτομα. Και σε μονάδα αυξημένης φροντίδας ή απλά? Ένα άτομο υπάρχει στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Μονάδα αυξημένης φροντίδας, έτσι μην το μπερδέψουμε, δεν είναι διασωληνωμένο. Ορίστε. Έχει ανάγκη για τη μονάδα αυτή ή τι? Ναι, χρειάζεται αυξημένη φροντίδα. Ναι, οι υπόλοιποι πού θα πάνε, σε άλλο θάλαμο? Οι άλλοι θα πάνε σε άλλο θάλαμο, φυσικά. Εάν χρειαστεί, έχουμε σκεφτεί συγχωνεύσεις κλινικών που θα πραγματοποιηθούν. Αν χρειαστούμε περισσότερες κλίνες COVID, έτσι. Θα γίνουν μετά συγχωνεύσεις, θα συνεχίσουμε, θα... Εντάξει, αυτοί οι 12 πώς είναι, μπορεί να βγουν και έξω, δηλαδή? Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, δεν είναι? Ναι, εξιτήρια γίνονται, φυσικά. Ναι. Όταν πάει καλά η κατάσταση του αρρώστου, γίνεται εξιτήριο. Νομίζω σήμερα περιμένουμε 2 εξιτήρια, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε αρκετή προσέλευση θετικών. Δεν μας πιάνει πανικός. Θα το διαχειριστούμε, εδώ είμαστε. Εκπαιδευμένους γιατρούς έχουμε. Δόξα τω Θεώ, το νοσοκομείο μας έχει Επιτροπή Λοιμόξεων και λοιμοξιολόγο. Νομίζω ότι όλοι με τη διεπιστημονική συνεργασία θα παρέχουμε μια ποιοτική φροντίδα στους αρρώστους που τη χρειάζονται. Καταλάβει, ακούγεται, ότι έχουμε κρούσματα σε προσωπικό. Ναι. Ισχύει αυτό, σε ποιο βαθμό και πόσο επηρεάζει? Κοιτάξτε, σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχουν και τίθεται και αυτό, δηλαδή το προσωπικό δεν το κόλλησε από το νοσοκομείο. Φαντάζομαι ότι το έχει κολλήσει από τη διασπορά της στην κοινότητα, έτσι. Γιατί δεν συνδυάζεται. Να σας πω κάτι πολύ απλό, ότι το προσωπικό το οποίο εργάζεται στο COVID, ουδέποτε είχαμε περιστατικό τέτοιο. Έτσι. Ναι, θετικό. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο αριθμό από ό,τι λένε που είναι. Υπάρχει, εντάξει, υπάρχει αύξηση. Ακολουθούμε και εμείς τη ροή της υπόλοιπης Ελλάδας. Ήδη αργήσαμε να την ακολουθήσουμε. Νομίζω έχουμε μια καθυστέρηση χρονική ως αυτό. Μα δεν θα χάσουμε την ψυχραιμία μας, κύριε Τζούμα. Εννοείται. Σε κάθε πανδημία, νομίζω ότι ο πλανήτης έχει μετρήσει πολλές φορές πληγές. Έτσι και εμείς. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι η επίκληση στον κόσμο. Μείνετε σπίτια σας. Μην μετακινήσετε άσκοπα. Μην έρχεστε στο νοσοκομείο με το παραμικρό. Δηλαδή, πρέπει να μας αφήσετε όρθιος. Πρέπει να δουλέψουμε. Αυτό δηλαδή. Πρέπει να περάσουμε στον κόσμο αυτό. Τηρήστε τα μέτρα προστασίας. Ευλαβικά, οι ηλικιωμένοι να μείνουν στα σπίτια τους. Τους θερμοπαρακαλούμε. Ήδη βλέπω ότι έχουν ενεργοποιηθεί και φορείς και βγάζουν μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι η ώρα της μεγάλης ανάγκης. Πρέπει να σταθούμε όρθιοι, πρέπει να βοηθήσουμε το σύστημα υγείας. Έχουμε τη δυνατότητα να το βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε και οι πολίτες να μας βοηθήσουν σε αυτό. Κυρία Κατεράκη, το γεγονός ότι γίνονται έξω τεστ αρκετά τώρα βοηθάει καθόλου, έχει αποσυμφορήσει το νοσοκομείο από την άποψη? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, να σας πω, τα τεστ γίνονται. Γίνονται και rapid test. Και αν διαπιστώσετε κι εσείς, έχει γίνει μια συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Μας έχει βοηθήσει ο ΕΟΔΗ στον οικίσκο δειγματοληψίας. Γίνονται τεστ σχεδόν σε όλους που μπαίνουν στο νοσοκομείο τώρα αυτή τη στιγμή. Στους επισκέπτες κτλ. Βέβαια.